Καλησπέρα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog. Είναι ένα από τα email που περιμένουν εδώ και πολύ καιρό να γίνουν vlog, όπως ήταν και το πρωινό. Και έρχεται επίσης από έναν νεαρό άνθρωπο, αγόρι αυτή τη φορά. Ξέρετε ότι γυρίζω από πριν τα βίντεο, οπότε είναι μεσημέρι τώρα και πίνω καφέ, τον δεύτερο καφέ. Κείτε και εσείς κάτι αν θέλετε. Και πάμε να μιλήσουμε για τη φιλενάδα του παιδιού η οποία θέλει να μιλάνε πιο πολύ. Η κοπέλα μου θέλει να μιλάμε πιο πολύ. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Παρακολούθησα κάποια vlog σα και μου ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Λοιπόν, βγαίνω με μια κοπέλα περίπου ένα μήνα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε σχέση και αυτή πιστεύω. Απλώ μου παραπονιέται συνεχώ ότι δεν μιλάμε αρκετέ ώρε στο τηλέφωνο, επειδή τις περισσότερες ημέρες μιλάμε ένα με δύο λεπτά, επειδή αυτή μου στέλνει. Είμαστε όμως μαζί κάποιες μέρες, αρκετές ώρες. Είμαστε όμως μαζί κάποιες μέρες, αρκετές ώρες. Η ίδια θεωρώντας τον εαυτό της ότι δεν είναι καταπιεστική, αλλά θα έπρεπε να έχουμε πιο συχνή επικοινωνία, γιατί είμαστε στην αρχή ακόμα. Είναι υπερβολική η κοπέλα μου ή εγώ κάνω λάθος έχοντας κάποια φοβία δέσμευσης. Απαντήστε, όποια και αν είναι η απάντηση, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, συγγνώμη αν σας κούρασα. Λοιπόν, και απαντάω εγώ, αυτό τώρα είχε έρθει τέλος Νοεμβρίου. Δώσε της λίγο παραπάνω χρόνο και προσοχή να δούμε πώς νιώθεις. Όχι να δούμε πώς νιώθει, να δούμε και πώς νιώθεις εσύ. Γιατί σε μια σχέση είναι σημαντικό πώς νιώθουμε εμείς, όχι πώς νιώθει ο άλλο. Είναι σημαντικό και το πώ νιώθουμε και πώ νιώθει ο άλλο, αλλά για να δούμε αν όντω έχουμε φοβία δέσμευση ή όχι, αν όντω θέλουμε το τέρι μα ή όχι, πρέπει να δούμε τι νιώθουμε εμεί. Και το ρωτάω, μένετε στην ίδια πόλη, τι ωράρια εργασία έχετε, σε ποια ηλικία είστε. Και μου απάντησε ο φίλο, 25 χρονών είμαστε και οι δύο. Δουλεύουμε στον ίδιο χώρο εργασία, αλλά αυτή είναι σε άλλο πόστο. Δύο ώρε μπορεί να είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο. Λοιπόν, το έστειλε ο φίλο αυτό το email τέλο Νοεμβρίου του 19. Του έστειλα χθε το βράδυ ότι θα του απαντήσω σήμερα το βράδυ. Του έστειλα πέμπτη βράδυ, χθε δηλαδή 18 Ιουνίου, ότι αύριο Παρασκευή βράδυ επιτέλου ήρθε η ώρα για το vlog σου και μου έστειλε το ακόλουθο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και νέα περιστατικά στη σχέση αυτή με αυτό το άτομο και έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι αν δεν ταιριάζει με κάποιο άτομο, πρέπει να φεύγει από την αρχή. Και αν μένει, θα ενωθείτε με μια λαθασμένη αγάπη με θεμέλιο τα προβλήματα. Λοιπόν, αγόρι μου, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, γιατί φαίνεται ότι του έξι μήνε περίπου μεσολάβησαν α, για να τα πούμε εμεί. Έξι-εφτά μήνε, έξι ε, μισή μήνε. Ε, για να τα πούμε μέσω του vlog, φαίνεται ότι έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι θα τα έχει καταλάβει μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τα βιώματα που έχεις με τη σχέση σου και ελπίζω να σε βοηθήσαμε και μέσα από τα vlogs, μέσα από τα βίντεο που παρακολούθησες να σχηματίσεις κάποιες απόψει, απόψεις τόσο όριμε και τόσο σοβαρές όπως αυτές που έγραψες χθες. Έχω καταλάβει, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι αν δεν ταιριάζει με κάποιο άτομο, πρέπει να φεύγει από την αρχή. Και αν μένει, θα ενωθείτε με μια λαθασμένη αγάπη με θεμέλιο τα προβλήματα. Λοιπόν, η φίλη σου, η κοπέλα σου, είχε δίκιο στην αρχή ότι δεν μιλούσατε πολύ. είχε δίκιο. Γιατί είχε δίκιο. Επειδή όταν ξεκινάμε μια σχέση, όταν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση, το αναμενόμενο, το φυσικό, ο λόγος για να μπούμε σε αυτή τη σχέση, είναι ότι είμαστε ερωτευμένοι μέχρι τα μπούνια. Είναι ότι είμαστε φατσιμένοι, που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, ότι είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Έχουμε crash, η λέξη crash στην αγγλική. Crash σημαίνει ε, η δυστύχημα, η χτύπημα, και φατσιμένο στην Κυπριακή διάλεκτο σημαίνει χτυπημένο. Πρέπει να είσαι ερωτοχτυπημένο. Το crash σημαίνει ερωτοχτύπημα. Ε, Σα εξηγώ τη λέξη στην Αγγλική. Πρέπει να είσαι ερωτοχτυπημένο. Πρέπει να είσαι ερωτοχτυπημένη για να μπει σε μια σχέση. Απα, απαραίτητη προπόθεση. Όχι μοναδική προπόθεση. Απαραίτητη προπόθεση όμω. Εάν δεν είσαι ερωτοχτυπημένο, εάν δεν είσαι ερωτοχτυπημένη, δεν θα έχει όρεξη να παίρνει τον άλλο τηλέφωνο, δεν θα έχεις επιθυμία να στέλνεις πρώτο εσύ μήνυμα, δεν θα έχεις επιθυμία να θέλεις να βρίσκεσαι σε συνέχεια μαζί με τον άλλον και ο άλλος θα εκλαμβάνει αυτή σου την ψυχρότητα και θα την καταλαβαίνει και θα σου κάνει παράπονο. Δεν μιλάμε πολύ. Να σου πω κάτι φίλε, είσαι 25 χρονών, τώρα μου και 26 μέχρι να σου απαντήσω. Είσαι νέος, Είσαι νέο και χαίρομαι που νέοι άνθρωποι προβληματίζονται και βάζουν στον εαυτό του τέτοια ερωτήματα που είναι πολύ βαθιά υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Έχει δίκιο η φίλη μου, γιατί δεν στέλνω συχνά. Αν όντω έχει δίκιο, γιατί δεν στέλνω συχνά, Μήπω επειδή δεν τη θέλω, ή μήπω επειδή έχω φοβία με τι σχέσει. Νομίζω δεν έχει φοβία με τι σχέσει. Γιατί ένα που έχει φοβία με τι σχέσει δεν κάνει σχέση. Δεν μπαίνει σε σχέση. Θα σαμποτάρει τα πράγματα, θα βρει τρόπο να τα κάνει χάλια και δεν θα μπει σε σχέση. Οι άνθρωποι που έχουν ουσιαστική, πραγματική φοβία δέσμευση μπορεί να φλερτάρουν, μπορεί να στέλνουν μηνύματα, μπορεί να προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σχέση, αλλά θα τα κάνουν τόσο χάλια, δηλαδή θα, θα κάνουν τόσο πάνω τα λάθη, θα προσβάλλουν τόσο πολύ τον άλλο, θα πληγώσουν τόσο πολύ τον άλλο, προτού ξεκινήσει μια σχέση που ο άλλο, αν έχει και το ελάχιστο ίχνο αυτού σεβασμού, θα φύγει μακριά τρέχοντα. Εσύ δεν μου φαίνεσαι ένα αγόρι που δεν έχει αυτό σεβασμό από αυτά που γράφει, ούτε μου φώνει ένα άμυαλο αγόρι, άνδρα. Εντάξει, τώρα μπορεί να σου και άνδρα, από 25 χρονών, νεαρό άνδρα. Δεν μου φαίνεσαι να μην είσαι σοβαρό άνθρωπο. σα ίσα μου φαίνεσαι ότι προβληματίζεσαι και σκέφτεσαι. Για να μπει στη διαδικασία, να μου στείλει mail, να μου απαντήσει το mail και να προβληματιστεί, αυτό δείχνει ότι είσαι άνθρωπο. Λοιπόν, αγάπη μου, κάθε κοπέλα που μας θέλει δεν είναι απαραίτητο να τη θέλουμε. Κάθε άνθρωπος που μας φλερτάρει και μας γουστάρει δεν είναι απαραίτητο να το γουστάρουμε και να ανταποδώσουμε το φλερτ. Στις ερωτικές σχέσεις υπάρχει η επιλογή και η επιθυμία. Οι ερωτικές σχέσεις είναι μη υποχρεωτικές σχέσεις που τις φτιάχνουν οι άνθρωποι επειδή τους σπρώχνει το ερωτοχτύπημά τους για κανένα άλλο λόγο. Πίστεψε με, επειδή οι σχέσεις, οι ερωτικές, είναι δύσκολε, Το κατάλαβες. Το κατάλαβε. Τώρα έχει εμπειρία, έχει εμπειρία τόσου μήνε. Το κατάλαβε ότι είναι δύσκολο πράγμα μια σχέση. Είναι δύσκολο να συμβιώσει και να συμβαδίσει. Και όταν λέω να συμβιώσει, δεν είναι απαραίτητα να συμβιώσει το ίδιο σπίτι, να συμβιώσει την ίδια ζωή. Να ζείτε στην ίδια μέρα, να ζείτε στην ίδια εβδομάδα, στον ίδιο χρόνο. Δύο άνθρωποι που συνδέεστε ερωτικά και ο καθένα είναι στο δικό του κόσμο και ο καθένα έχει τα δικά του θέματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ευκολάκι είναι να είσαι μόνο. Το δυσκολάκι είναι να είσαι μέσα σε σχέση. Και επειδή είναι δυσκολάκι το να είσαι σε, σε σχέση, γι' αυτό τον λόγο ίσω η φύση, ο Θεό, το σύμπαν, δεν ξέρω, έχει εφεύρει το ερωτοχτύπημα για να μα τυφλώνει, για να μα παλάρει που λέμε στην κυπριακή διά, διάλεκτο, να μα μπουστάρει που λέμε στην αρκό ή να μα ενδυναμώνει. Να μα δίνει δύναμη και φόρτσα να πηγαίνουμε να δίνουμε με τα μούτρα μέσα σε μια σχέση. Δεν ήσανα, δεν ήσουν να ερωτοχτυπημένο. Και από τη στιγμή που δεν ήσουν ερωτοχτυπημένο, θα ήταν καλύτερα να μην έμπαινε σε σχέση. Τώρα δεν μα λε τι διαφορέ έχετε με αυτή την κοπέλα ή τι προβλήματα έχετε με αυτή την κοπέλα, αλλά δεν είναι καθόλου σημαντικό και χαίρομαι που δεν μα λε. Γιατί μα δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα vlog, το οποίο είναι μεν βασισμένο πάνω στην ιστορία σου, αλλά είναι στην ουσία θεωρητικό γιατί δεν μα δίνει πολλά στοιχεία. Πάρα πολλοί άνθρωποι βασανίζονται σε χλιαρές ερωτικές σχέσεις, σε ξενέρωτε ερωτικές σχέσεις σε μεσοβέζικες ερωτικές καταστάσεις, επειδή δεν μπορούν να πουν όχι σε κάποιον που τους θέλει. Υποθέτω ότι αυτή η κοπέλα σε ήθελε περισσότερο από σένα, από ό,τι την ήθελες εσύ, για να κάνει και παράπονο ότι δεν μιλούσατε πολύ, εκτός κι αν είχε πέσει σε καμία αδιάγνωστη, η οποία έφτιαξε ερωτική σχέση μαζί σου, ούτως ώστε να πάρει narcissistic supply που λένε στα αγγλικά, δηλαδή να, 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 να πάρει το εγώ τη ναρκισιστική επιβεβαίωση. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι απαιτούν να του παίρνει τηλέφωνο, απαιτούν να ασχολείσαι μαζί του, απαιτούν να μιλάτε πολλέ ώρε, αλλά αυτοί δεν έχουν να δώσουν τίποτε πίσω. Το vlog που κάναμε χθε το πρωί για του ανθρώπου που τα θέλουν όλα. Στην περίπτωση που αυτή η κοπέλα, δεν ξέρω, δεν μα γράφει, που αυτή η κοπέλα έφτιαξε τη σχέση αυτή μαζί σου για να τονώσει το εγώ τη, Ενοχθα... Ήταν πολύ αναμενόμενο και φυσιολογικό να ενοχλείτε που εσύ δεν το τόνωνες το εγώ. Όμω, το φυσικό είναι δύο άνθρωποι να μπαίνουν σε μια ερωτική σχέση, έρωτο χτυπημένοι και οι δύο, και να θέλει πραγματικό ένας τον άλλο και στη διάρκεια της σχέσης να γίνεται αβίαστη επικοινωνία αβίαστη σύνδεση, να μην χρειάζεται ούτε ο ένας να παραπονιέται πως ο άλλος είναι φορτικός ή χτιτικός, ούτε ο άλλος να παραπονιέται πως ο άλλος είναι αδιάφορος, απόμακρος, ψυχρός κτλ. ή κάτι κρύβει. Αυθόρμητα να μπαίνουν οι άνθρωποι με όλη του την όρεξη και μέσα στη σχέση, μέσα στο πεδίο τη σχέση, όχι το πεδίο τη μάχη, το πεδίο τη σχέση. Το πεδίο και με ε και το πεδίο και με αρφα γιατί κάθε σχέση που γεννιέται είναι ένα νέο παιδί. Μέσα στο πεδίο της σχέσης, να τη σχέση να φανερωθεί, βιώνοντα τη σχέση, ζώντα τη σχέση, αν αυτή η σχέση έχει βιωσιμότητα ή όχι. Και δύο όριμοι άνθρωποι, δύο ολοκληρωμένε προσωπικότητε, δύο ολόκληροι άνθρωποι που μπαίνουν αυτόβουλα και με την όρεξή του και ερωτοχτυπημένοι σε μια σχέση, έχουν τα κότσια όταν αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή τη σχέση ότι πλέον δεν τσουλάει, ότι πλέον δεν ταιριάζουν, έχουν τα κότσια να αποχωρήσουν, να ρίξουν του τίτλου τέλου. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις αν έχεις ρίξει τους τίτλους τέλους, αν δεν τους έχεις ρίξει, ρίξε τους, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περνάμε σε μεσοβέζικες καταστάσεις, σε καταστάσεις που δεν υπάρχει το πιο βασικό συστατικό μια ερωτική σχέση. Το ερωτοχτύπημα, το οποίο από μόνο του δεν φτάνει, χρειάζεται να είναι και οι δύο ελεύθεροι, χρειάζεται να υπάρχει συμβατότητα, χρειάζεται να έχουν κοινέ αρχές και αξίες, χρειάζεται να έχουν παρόμοιο τρόπο ζωής, να θέλουν τα ίδια πράγματα, αλλά άμα τα έχεις όλα τα υπόλοιπα και δεν έχει το ροτοχτύπημα βράσε ορίζαν, Δηλαδή, τίποτα δεν θα γίνει. Καλό βράδυ σε όλου και νωρίς από τον Κυριακό, εύχομαι. Φιλιά. Και μπαίνουμε σε σχέσει μόνο άμα είμαστε ερωτοχτυπημένοι. Σε καμία άλλη περίπτωση. Ε, συμφωνείτε.